Θα έλεγα αντί να τα λέμε εδώ μόνοι μας, να ξεκινήσουμε από αυτό με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Και συζητάμε εδώ για τη γιορτή. Συζητάμε, λέτε, για τα 50 χρόνια, κύριε Υπουργέ, με τον Άκη Παυλόπουλο, γιατί έχουμε περάσει και εμείς αρκετά χρόνια σε αυτό το κόμμα. Όχι ως στελέχη, αλλά ως συντάκτες. Γιατί καλύπταμε το ρεπορτάζ για πολλά χρόνια και έχουμε λιώσει αρκετά παπούτσια στη ρίγη. Είναι λοιπόν μια ιστορική μέρα σε κάθε περίπτωση σημερινή. Ναι, είναι σε κάθε περίπτωση. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν εκεί, για πείτε μας. Είναι ασφαλώς είναι μια πολύ μεγάλη μέρα. Θα έλεγα ευρύτερα για όλους τους Έλληνες και όχι μόνο τους νεοδημοκράτες και τις νεοδημοκράτησες. Γιατί η αλήθεια, ανεξαρτήτα από την. Από την επιλογή του καθενός, από τις επιλογές του καθενός. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κόμμα ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ταυτοχρόνως με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, που είναι συνδεδεμένη με τον ηγέτη και ιδρυτή αυτής της παράταξης. Δεύτερον, είναι η παράταξη που τα περίπου μισά χρόνια της μεταπολίτευσης έχει κυβερνήσει τον τόπο. Τρίτον, είναι η παράταξη που έχει συνδέσει την πορεία της με την ευρωπαϊκή ταυτότητα της Ελλάδας και την ασφάλειά της σε δύσκολους και σε δύσκολες καταστάσεις, διασφαλίζοντας την πολιτική σταθερότητα και ένα υψηλό επίπεδο ευημερίας, θα έλεγα, του ελληνικού λαού, που ανεξάρτητα από τις δύσκολες στιγμές, ανεξάρτητα από τις δύσκολες περιόδους, ξαναέχει γίνει σταθερό και δείχνει ότι είναι στο χέρι μας με τις κατάλληλες πολιτικές να ξαναγίνει ακόμη πιο θετικό και πιο ανωδικό για το σύνολο των πολιτών. Τώρα και έτσι ακόμα, όπως το περιγράφετε, κύριε Θεοδωρικάκο, μοιάζει αδιανόητο κάποιος να επιλέξει και κάποιος που είναι πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος αυτής της παράταξης και κομμάτι αυτής της ιστορίας που λέτε, να επιλέξει να απέχει, να απουσιάζει απόψε. Μοιάζει αδιανόητο. Ακούστε. Καταρχήν, γυρίζοντας σε ολόκληρη την Ελλάδα στο πλαίσιο της αποστολής μου και μιλώντας παντού και με τους πολίτες και με τους νεοδημοκράτες, αυτό που διαπιστώνω είναι ότι η παράταξη είναι απολύτως ενωμένη και μην ξεχνάμε ότι είναι μια παράταξη που έχει πετύχει όλα τα τελευταία χρόνια σημαντικές πολιτικές επιτυχίες, όπου πέρα από τις εκλογές και τις ανεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις οποίες έχει νικήσει, δεν θέλω να σταθώ κυρίως αυτό, όσο στο θετικό αποτύπωμα ότι σταθεροποίησε ξανά την κατάσταση στην Ελλάδα, διασφάλισε πολύ θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς, πέτυχε μια πολύ μεγάλη μείωση της ανεργίας, που το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό, και αντιμετώπισε δύο τεράστιες κρίσεις, την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού και τη μεταναστευτική κρίση και την απειλή της Τουρκίας. Αυτά που λέτε αλήθεια είναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τα οποία πιστεύω ότι κάθε Έλληνας τα πιστώνει σε αυτή την παράταξη. Σε ό,τι αφορά την αναφορά που κάνατε, θεωρώ ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην πορεία και της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάδας, την περίοδο που έχουν ηγηθεί και της παράταξης και του τόπου. Και πιστεύω ότι προφανώς και είναι μαζί μας σε αυτό το θετικό δημιουργικό γιατί έργο. Γιατί είναι θέμα, γιατί πορεία. Συζητάμε τώρα το αν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί θα δεν είναι νομίζω, το βράδυ νομίζω. Στην υπάρχει μια δεν υπάρχει ότι θέμα τώρα υπάρχει. Εδώ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Δεν έχει και κανένα ιδιαίτερο, κατά τη γνώμη μου, λόγο να το συνεχίσει κανείς αυτό. Πιστεύω ότι οι δύο πρωθυπουργοί, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, είναι σπουδαίο τμήμα της ιστορίας της παράταξής μας και είναι βέβαιο ότι είναι μαζί μας το θετικό και δημιουργικό. Είναι κεφάλαιο, έτσι κι αλλιώς λέτε. Καλά, αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει. Είναι. Τώρα είναι η γκρίνια που έχουμε από βουλευτές, είναι, κύριε Υπουργέ, έχει είναι κάποια. Μαζί μας και είναι μαζί μας στο θετικό και δημιουργικό έργο αυτής της παράταξης και αυτής της κυβέρνησης αυτή την περίοδο. Τώρα έχουμε μια γκρίνια από κάποιες ομάδες βουλευτών. Είναι έτσι, να το μεταφράσει κανείς διαφορετικά, γιατί είδαμε δύο ομάδες, μία των 11 και μία των 8. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ομάδες. Πιστεύω ότι οι βουλευτές έχουν κάθε δικαίωμα και έχουν επίσης και την ευθύνη να κάνουν ερωτήσεις, να εκφέρουν τις απόψεις τους, ασφαλώς να στηρίζουν σε γενικές γραμμές την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά ο καθένας έχει και τη δική του άποψη, το δικό του προβληματισμό και έχει το δικαίωμα ως μέλος του Κοινοβουλίου και ως τέλεχος μιας δημοκρατικής παράταξης όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, καταθέτει
τις απόψεις και τις ιδέες τους. Αυτό δεν είναι ούτε επιλείψιμο, ούτε πρέπει να παρεξηγείται, κατά τη γνώμη. Τώρα, κύριε Υπουργέ, να αφήσουμε λίγο αυτά, να πάμε στη μεγάλη εικόνα που μας απασχολεί και μας επηρεάζει σε κάθε περίπτωση και πιθανόν να μας επηρεάσει και αρνητικά. Είδαμε σήμερα το πρωί το πετρέλαιο εκεί που ήταν στα 70 να ανεβαίνει στα 78 δολάρια ήδη, μόνο με τα λόγια. Ακόμα δεν έχουν γίνει πράγματα. Βεβαίως οι αγορές πάντα προεξοφλούν, αλλά οπωσδήποτε όλο στη γειτονιά μας συμβαίνει αυτό. Τι μπορεί να σημαίνουν τώρα αυτές οι εξελίξεις για μας? Καταρχήν, σε κάθε περίπτωση είναι επιθυμία όλων μας, είναι θέση όλων μας να αποκλιμακωθεί η ένταση και να αποφευκτούν τα χειρότερα. Αυτό είναι μια τοποθέτηση σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι προφανώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Προφανώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δεν είναι θετική εξέλιξη. Mm-hmm. Ωστόσο, θέλω να διαβεβαιώσω στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές αυξήσεις χωρίς να δικαιολογούνται. Πώς θα το διασφαλίσετε αυτό? Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν συνεχείς έλεγχοι στην αγορά. Ναι. Αυτό συμβαίνει, δεν είναι ανάγκη καθημερινά να κάνουμε ανακοινώσεις. Γι' αυτό θέλω να γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι αυτό συμβαίνει διαρκώς. Είναι καθημερινή δουλειά των υπηρεσιών, της ΔΜΕΑ που έχει αυτή την ευθύνη και η οποία έχει ενισχυθεί και θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Άρα, δηλαδή, αν δούμε κάποιες αυξήσεις τώρα, λέτε, δεν θα είναι δικαιολογημένες. Και μόνο με τις αναφορές και με το κλίμα που υπάρχει. Επαναλαμβάνω ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, mm-hmm. αλλά δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει υποθέσεις, υποθετικά σενάρια για να προχωρήσει σε αυξήσεις, εφόσον αυτές δεν δικαιολογούνται και επ' αυτού σαφές. Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι, οι αυστηροί έλεγχοι στην αγορά για να μην επιτραπούν. Όμως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εάν έχουμε τα χειρότερα, όπως τα λέμε, να μην πλατιάζουμε, να έχουμε σημαντικές συνέπειες στην αγορά. Επιμένω ότι στην παρούσα φάση, ναι. που βρισκόμαστε, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εξελίξεις. Όχι ακόμα, σωστά. Που να οδηγούν σε φαινόμενα αυξήσεων των τιμών εξαιτίας αυτών των εξελίξεων. Τώρα, και, θέλω να μείνω, και θέλω να μείνω. Να μείνουμε σε αυτό. Σας παρακαλώ, επειδή πρέπει να κλείσουμε σύντομα, να πείτε δύο λόγια. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια σε σχέση όμως με τον Εύρο. Για τον Εύρο, εκεί ήθελα να σας πάω. Ακριβώς εκεί θέλουμε να πάμε. Γιατί χθες βρέθηκε εκεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μαζί με πολύ μεγάλο αριθμό υπουργών. Νομίζω ότι ήμασταν εκεί σχεδόν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Παρουσιάστηκε ένα συνολικό πρόγραμμα έργων, δράσεων, παρεμβάσεων από τα Υπουργεία τα οποία αναβαθμίζουν το νομό του Εύρου έτσι περαιτέρω, με πολύ σημαντικά έργα που ενισχύουν πάρα πολύ τις υποδομές και δημιουργούν την δυνατότητα στους νέους ανθρώπους στον Εύρο να μείνουν στην περιοχή που γεννήθηκαν και για την οποία είναι υπερήφανοι και για την οποία είμαστε όλοι υπερήφανοι, να δημιουργήσουν εκεί τις οικογένειές τους και να προχωρήσει μπροστά ο τόπος. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ένα πρόγραμμα έργων γύρω στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά από όλους όλα τα υπουργεία. Χθες παρουσιάστηκαν μια σειρά συγκεκριμένες παρεμβάσεις ανάμεσα σε αυτές και του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τις οποίες δεσμευτήκαμε ότι θα χρηματοδοτηθεί το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στον αναπτυξιακό νόμο στο Υπουργείο Ανάπτυξης με το συνολικό ποσό των 36 εκατομμυρίων ευρώ και θα δημιουργηθούν αρκετές εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, ενώ παρουσιάστηκαν και οι δεσμεύσεις και τα μέτρα και όλων των υπόλοιπων Υπουργείων που επαναλαμβάνω αναβαθμίζουν το νομό του Εύρου και συμβάλλουν στο να αρθούν οι ανισότητες και στο εσωτερικό του. Γιατί ξέρετε, υπάρχει η Αλεξανδρούπολη, η οποία έχει απογειωθεί κυριολεκτικά, έχει γίνει ενεργειακό κέντρο ευρύτερο στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, έχει γίνει τουριστικό κέντρο με πολύ ελκυστικό. Και οι υπόλοιποι νομοί έχουν μείνει πίσω. Αλλά το ζητούμενο είναι και ο υπόλοιπος νομός Εύρου και οι βορειότερες περιοχές να ενταχθούν σε αυτό το αναπτυξιακό πακέτο και να συγκρατήσουμε εκεί τους πατριώτες μας. Αποτελεί θέμα τιμής για όλους μας και για να συνδεθώ και με την πρώτη σας ερώτηση για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για την κυβέρνησή μας. Υπαριθμόν μία αξία είναι ο πατριωτισμός. Αυτήν υπηρετούμε όλα αυτά τα χρόνια. Και επομένως η μεγαλύτερη ασφάλεια των συνόρων μας στον Εύρο είναι οι επενδύσεις, είναι οι δουλειές, είναι η ανάπτυξη. Δίπλα ασφαλώς τη δράση των ενόπλων δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.